Καταρχήν, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αστείο και η επιστολή που έστειλε ο κ. Πρωθυπουργός. Είναι ουσιαστικά σαν να λέει η κυβέρνηση να καλεί το λύκο να προσέξει τα πρόβατα, έτσι δεν είναι? Γιατί η ακριβία για μας, και νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι οι τηλεθεατές σας και κάθε λαϊκή οικογένεια, είναι νύχι κρέας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με τους ανταγωνισμούς, έχει να κάνει με την ελεύθερη αγορά διακίνησης προϊόντων, έτσι δεν είναι, και έχει να κάνει άμεσα με το τι ζούμε καθημερινά σε σχέση με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με τους έμεσους και άμεσους φόρους. Εμείς εδώ και χρόνια έχουμε καταθέσει τροπολογία, την οποία κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν καταψήφισε, μάλιστα, σε σχέση με την κατάργηση του φόρου προς τις έμεσες αξίες, τα είδη κατανάλωσης, στους έμεσους και άμεσους φόρους και στα καύσιμα. Αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Και είναι ένα ζήτημα που πραγματικά θα ανακούφιζε τα λαϊκά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, εκ των πραγματών, δεν μπορούμε να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και η πηγή της ακρίβειας, να κάνει τι αυτή τη στιγμή? Και νομίζουμε ότι πραγματικά και η σημερινή κουβέντα, και την παρακολουθούμε, τα αποτελέσματά της θα δείξουν. Δηλαδή, ναι, είναι ψευδεπίγραφη όλη αυτή, δηλαδή, επί της ουσίας. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν καθόμαστε να κουβεντιάσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις. Για να φτάσουν οι μισθοί σε τέτοιο επίπεδο, ώστε το 2021 να λέμε ότι θέλουμε να ζήσουμε καλά. Και αυτό είναι κριτήριο ψήφου για τις 9 του Ιούνιου. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, να καλυφθούν οι ανάγκες μας, παιδεία, υγεία. Σας παρακολουθώ πριν που πολύ καλά κουβεντιάζουμε τα ζητήματα που με αγωνία έχει η λαϊκή οικογένεια. Αλλά για να καλυφθούν αυτά, πρέπει πραγματικά να υπάρχει μια όσον δυνατόν καλύτερη μισθολογική κατάσταση της λαϊκής οικογένειας. Να μην υπάρχει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, να ξαναγυρίσουμε πάλι στις συλλογικές συμβάσεις για να μπορούν να ανακουφιστούν οι λαϊκές οικογένειες. Και να σας πω και κάτι άλλο, είναι πολύ, πολύ ουσιώδες αυτό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μαζί και με άλλα πλαίσια των φόρων που πρέπει αυτή τη στιγμή να καταργηθούν. Γιατί εκ των πραγμάτων χρήματα υπάρχουν, αλλά δίνονται αλλού. Και σας παρακολουθούμε. Συγγνώμη, τι κάναμε την κουβέντα με τους εκπαιδευτικούς? Ωραία. Λέει ο αριθμό με την Νέα Δημοκρατία εκπαιδευτικό ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πιο πριν δηλαδή, παίρνω ένα μισθό 900 ευρώ το μήνα. Με το ΚΚΕ θα καταφέρουν 2.000 το μήνα? Αυτή τη στιγμή λέμε ότι πραγματικά πρέπει να η μισθή να είναι αυτό που αξίζει και έχει ανάγκη η κοινωνία. 1.200, 1.200, 1.400, 1.400. Και υπάρχει δυνατότητα. Όταν το τετράμινο του 2024 έκλεισε η κυβέρνηση, θα έχει δηλώσει, με 3,2 δις υπερπλεώνασμα. Άρα χρήματα υπάρχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή τα χρήματα υπάρχουν και δίνονται αλλού. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι πρώτη μαζί με τη Δανία σε αμαντικές δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα πληρώνουμε 500.000 ευρώ την Ίδρα κάτω, με διάφορα ζήτημα από τα τοπικά. Τη φρεγάτα, λέτε. Τη φρεγάτα, βέβαια. Αυτά τα λεφτά δεν θα πρέπει να δοθούν στη λαϊκή οικογένεια? Αυτό το κάνουμε έτσι. Που έτσι κι αλλιώς. Αυτό το κάνουμε έτσι γιατί. Δυσκολεύεται. Αυτό το κάνουμε έτσι για να. Απλά να έχουμε κάποια πλοία εδώ κοντά στην περιοχή μας και να παίζουμε. Να παίζουμε ναυμαχίες. Αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Όχι για να έχουμε μια ασφάλεια και να νιώθουμε όλοι οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς μέσα στη χώρα τους και να μην νιώθουν τον κίνδυνο απ' έξω. Η φρεγάτα Ίδρα, επιτρέψτε μου όμως να σας πω, αυτή τη στιγμή προστατεύει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και όχι το λαό και την ελληνική οικογένεια. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια θέλει να προστατευτεί από πραγματικά εχθρικές πολιτικές που όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Κλέψει ελευθερία στη λεγγύη. Στην ακρίβεια, ποια είναι η πρότασή του? Ρωτιέμαι, κυρία Βαλαβάνη, θέλει το ΚΚΕ να είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δεν θέλει? Γιατί δεν βλέπω να αγαπάτε. Θέλει και θέλει να σας τα κάνει σούπα, όπως τα κάνει και στη Βουλή, με περισσότερους βουλευτές. Αυτό θέλει και να αποκαλύπτει στο λαό τα εχθρικά σχέδια της δικιάς σας κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων. Εχθρεύεστε την Ευρώπη και δεν την αγαπάτε. Και την Ευρώπη των λαών την αγαπάμε πάρα πολύ. Και του λαού και πάρα πολύ. Μα μου απευθύνεται, δεν μπορώ, συγγνώμη. Με δύο τις ζωές μας να πάμε στα 9 Ιούνιου. Τις ζωές μας και τη ζωή. Και από 10 του μήνα θα έχουμε ξανά εδώ, θα είμαστε και θα κουβεντιάζουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.